Καθημερινά λόγια του Θεού. Αυτό που περιλαμβάνει τα οράματα αναφέρεται πρωτίστως στο έργο του ίδιου του Θεού και αυτό που περιλαμβάνει την πράξη πρέπει να γίνει από τον άνθρωπο και δεν έχει καμία σχέση με το Θεό. Το έργο του Θεού ολοκληρώνεται από τον ίδιο το Θεό και η πράξη του ανθρώπου επιτυγχάνεται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτό που πρέπει να γίνει από τον ίδιο το Θεό δεν χρειάζεται να γίνει από τον άνθρωπο και αυτό που πρέπει να γίνει πράξη από τον άνθρωπο δεν σχετίζεται με το Θεό. Το έργο του Θεού είναι δική του διακονία και δεν έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο. Αυτό το έργο δεν χρειάζεται να γίνει από τον άνθρωπο και επιπλέον ο άνθρωπος θα ήταν ανίκανος να επιτελέσει το έργο που πρέπει να γίνει από το Θεό. Αυτό που απαιτείται να κάνει πράξη ο άνθρωπος πρέπει να γίνει από τον άνθρωπο, είτε πρόκειται για τη θυσία της ίδιας της ζωής του, είτε για την παράδοσή του στο σατανά, για να καταθέσει μαρτυρία. Όλα αυτά πρέπει να επιτευχθούν από τον άνθρωπο. Ο ίδιος ο Θεός ολοκληρώνει όλο το έργο όπως πρέπει να το κάνει και αυτό που ο άνθρωπος πρέπει να κάνει επιδεικνύεται στον άνθρωπο και το υπόλοιπο έργο επαφίεται στον άνθρωπο. Ο Θεός δεν κάνει πρόσθετο έργο, επιτελεί μόνο το έργο που είναι μέσα στη δική του διακονία και δείχνει μόνο στον άνθρωπο τον τρόπο και αυτό που κάνει μόνο είναι να ανοίξει το δρόμο και δεν στρώνει το δρόμο. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από τον άνθρωπο. Η πράξη της αλήθειας σημαίνει να τεθούν σε πράξη τα λόγια του Θεού και όλο αυτό είναι καθήκον του ανθρώπου. Είναι αυτό που πρέπει να γίνει από τον άνθρωπο και δεν έχει καμία σχέση με το Θεό. Εάν ο άνθρωπος απαιτεί ο Θεός να υποφέρει επίσης το μαρτύριο και το ραφινάρισμα μέσα στην αλήθεια, με τον ίδιο τρόπο όπως ο άνθρωπος, τότε ο άνθρωπος είναι ανυπάκουος. Το έργο του Θεού είναι να εκτελέσει τη διακονία του και το καθήκον του ανθρώπου είναι να υπακούσει σε όλη την καθοδήγηση του Θεού, χωρίς καμία αντίσταση. Αυτό που ο άνθρωπος κατορθώνει είναι επιβεβλημένο να το επιτελέσει, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός δουλεύει ή ζει. Μόνο ο ίδιος ο Θεός μπορεί να έχει απαιτήσεις από τον άνθρωπο. Δηλαδή μόνο ο Θεός είναι ικανός να προβάλλει απαιτήσεις στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να έχει άλλη επιλογή. Δεν πρέπει να κάνει τίποτα παρά να παραδοθεί πλήρως και να κάνει πράξεις. Αυτή είναι η αίσθηση που πρέπει να κατακτήσει ο άνθρωπος. Μόλις ολοκληρωθεί το έργο που πρέπει να γίνει από τον ίδιο το Θεό, ο άνθρωπος πρέπει να το βιώσει, βήμα προς βήμα. Αν τελικά, όταν ολοκληρωθεί όλη η διαχείριση του Θεού, ο άνθρωπος δεν έχει κάνει ακόμα αυτό που απαιτείται από το Θεό, τότε ο άνθρωπος πρέπει να τιμωρηθεί. Εάν ο άνθρωπος δεν εκπληρώνει τις απαιτήσεις του Θεού, τότε αυτό οφείλεται στην ανυπακοή του ανθρώπου. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν ήταν αρκετά διεξοδικός στο έργο του. Όλοι όσοι δεν μπορούν να κάνουν πράξη τα λόγια του Θεού, όσοι δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις του Θεού, και όσοι δεν μπορούν να δώσουν την πίστη τους και να εκπληρώσουν το καθήκον τους, όλοι αυτοί θα τιμωρηθούν. Σήμερα, αυτό που πρέπει να επιτύχετε δεν είναι οι πρόσθετες απαιτήσεις, αλλά το καθήκον του ανθρώπου και αυτό που πρέπει να γίνει από όλους. Εάν δεν είστε σε θέση να εκτελέσετε ακόμη και αυτό το καθήκον σας ή να το κάνετε καλά, τότε εσείς δεν τιμωρείτε τους εαυτούς σας. Δεν φλερτάρετε με το θάνατο. Πώς θα μπορούσατε ακόμα να περιμένετε να υπάρχει μέλλον και προοπτικές? Το έργο του Θεού γίνεται για χάρη της ανθρωπότητας και η συνεργασία του ανθρώπου είναι για χάρη της διαχείρισης του Θεού, αφότου ο Θεός έχει κάνει όλα όσα υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι γενναιόδωρος με τις πράξεις του και να συνεργάζεται με το Θεό. Στο έργο του Θεού, ο άνθρωπος πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια, πρέπει να προσφέρει την αφοσίωσή του και δεν πρέπει να επιδοθεί σε πολυάριθμες συλλήψεις ή να καθίσει παθητικά και να περιμένει το θάνατο. Ο Θεός μπορεί να θυσιάσει τον εαυτό του για τον άνθρωπο. Οπότε γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να προσφέρει την αφοσίωσή του στο Θεό? Ο Θεός έχει ενωμένη την καρδιά και το μυαλό για τον άνθρωπο. Οπότε, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να προσφέρει λίγη συνεργασία? Ο Θεός εργάζεται για την ανθρωπότητα. Οπότε, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να εκπληρώσει κάποιο από τα καθήκοντά του για χάρη της διαχείρισης του Θεού? Το έργο του Θεού έχει φτάσει μέχρι εδώ. Κι όμως, εξακολουθείτε να βλέπετε, αλλά δεν ενεργείτε. Να ακούτε, αλλά να μην κινείστε. Δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι αντικείμενα καταδίκης. Ο Θεός έχει ήδη αφιερώσει το σύνολό του στον άνθρωπο. Οπότε γιατί σήμερα ο άνθρωπος είναι ανίκανος να επιτελέσει σοβαρά το καθήκον του? Για το Θεό, το έργο του είναι η πρώτη προτεραιότητά του και το έργο της διαχείρισής του είναι υψίστης της σημασίας. Για τον άνθρωπο, το να κάνει τα λόγια του Θεού πράξη και να εκπληρώσει τις απαιτήσεις του είναι η πρώτη του προτεραιότητα. Αυτό όλοι πρέπει να το καταλάβετε. Οι λέξεις που υπόθηκαν σε εσάς έχουν φτάσει στον πυρήνα της ουσίας σας και το έργο του Θεού έχει εισέλθει σε πρωτόγνωρες περιοχές. Πολλοί άνθρωποι ακόμα δεν καταλαβαίνουν την αλήθεια ή το ψεύδος αυτού του τρόπου. Εξακολουθούν να περιμένουν και να βλέπουν και να μην εκτελούν το καθήκον τους. Ανταυτού, εξετάζουν κάθε λέξη και πράξη του Θεού. Εστιάζουν σε αυτό που Εκείνος τρώει και φοράει και οι αντιλήψεις τους γίνονται όλο και πιο θλιβερές. Μα δεν κάνουν φασαρία για το τίποτα αυτοί οι άνθρωποι. Πώς μπορούν τέτοιοι άνθρωποι να αναζητούν το Θεό? Και πώς θα μπορούσαν να είναι εκείνοι που σκόπιμα υποτάσσονται στο Θεό? Έβαλαν την πίστη και το καθήκον τους στο πίσω μέρος του μυαλού τους και ανταυτού επικεντρώθηκαν στο πού βρίσκεται ο Θεός. Είναι ένα έσχος. Εάν ο άνθρωπος έχει καταλάβει όλα όσα υποτίθεται ότι πρέπει να καταλάβει και έχει κάνει πράξη όλα όσα υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει, τότε ο Θεός θα δώσει σίγουρα τις ευλογίες του στον άνθρωπο. Γιατί αυτό που απαιτεί από τον άνθρωπο είναι το καθήκον του ανθρώπου και αυτό που πρέπει να γίνει από τον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος είναι ανίκανος να κατανοήσει ό,τι υποτίθεται ότι καταλαβαίνει και δεν είναι σε θέση να κάνει πράξη ό,τι πρέπει να κάνει πράξη, τότε ο άνθρωπος θα τιμωρηθεί. Όσοι δεν συνεργάζονται με το Θεό, διατηρούν εχθρική στάση προς το Θεό. Εκείνοι που δεν δέχονται το νέο έργο, αντιτίθενται σε αυτό. Παρόλο που αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν τίποτα που να είναι προφανώς σε αντίθεση με αυτό. Όλοι όσοι δεν εφαρμόζουν την αλήθεια που απαιτεί ο Θεός, είναι άνθρωποι που σκοπίμως αντιτίθενται και είναι ανυπάκουοι προς τα λόγια του Θεού. Ακόμα κι αν αυτοί οι άνθρωποι δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο έργο του Αγίου Πνεύματος. Οι άνθρωποι που δεν υπακούουν στα λόγια του Θεού και δεν υποτάσσονται στο Θεό είναι αντιδραστικοί και σε αντίθεση με το Θεό. Οι άνθρωποι που δεν εκτελούν το καθήκον τους είναι εκείνοι που δεν συνεργάζονται με το Θεό, και οι άνθρωποι που δεν συνεργάζονται με το Θεό είναι εκείνοι που δεν αποδέχονται το έργο του Αγίου Πνεύματος.